πώς εξηγούνται από τη θρησκευτική άποψη οι έμονες ιδέες που συχνά οδηγούν σιγά σιγά σε πράξεις κακές. Επάνω σε αυτό, είναι δύο βεβαίως εδώ οι διαφορίες. Επάνω σε αυτό θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Επειδή ομιλεί για έμονες ιδέες, θα πλατείνω λίγο την απορία, διότι το θέμα έμονες ιδέες το χρησιμοποιούμε στην ψυχολογία. Διότι αν πρόκειται κακών σκέψεων, πονηρών σκέψεων, φυσικά ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο μπορεί να απαλλαγεί εάν κάνει κάποιο σχετικό αγώνα. Μάλιστα, εάν ξεκινήσει από την αρχή, μόλις έρθει η προσβολή και απορρίψει την πονηρή αυτή σκέψη, τότε ειλικρινά είναι πολλοτάκι παρακάτω ζωή του ανθρώπου, διότι δεν μαστίζεται από την πονηρή εκείνη σκέψη. Αλλά εάν έχουμε όμως έμονη ιδέα από πλευρά ψυχολογική, σας είπα είναι δύο οι τομείς. Τώρα τι εννοεί εδώ, επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, εγώ θα πάρω και τις δύο πλευρές. Η από ψυχολογική πλευρά οι έμονες ιδέες βεβαίως είναι μία ασθένεια. Δεν τίθεται θέμα, για την οποία περίπτωση βεβαίως ο άνθρωπος ας πούμε για τις ιδέες αυτές, ειδικώς δεν είναι υπεύθυνος. Αφού είναι άρρωστη, δεν είναι υπεύθυνος. Μπορεί βέβαια να είναι υπεύθυνος γιατί έφτασε να έχει αυτή την αρρώστια. Δηλαδή συγκεκριμένα, αν μέσα μου λέγει μια ιδέα, μια παρόρμηση να αυτοκτονήσω, και αυτό με βασανίζει, να μου έρχεται, δεν θα σας πω. Ξέρετε γιατί? Μια παρένθεση εδώ. Όσες φορές μπορεί κανείς να πει κάτι σαν παράδειγμα, εκείνοι που ακούν το παράδειγμα, εάν έχουν μέσα τους κάποια τάση ασθενείας, τους κολλάει έμονη ιδέα αυτό που άκουσα στην ομιλία. Λοιπόν, δεν θα πω παραδείγματα. Δεν θα πω. Πάντως, είναι κάτι που, να, σήμερα Δευτέρα, έτσι, έντα η Κυριακή, και Δευτέρα την άλλη μέρα εξομολογούσα, θα ερχόντουσαν μερικοί άνθρωποι να μου πούν ότι αυτό που είπατε, μου κόλλησε έμονη ιδέα και δεν μπορώ να μου πεις. Και λέω, όπο, αλήθεια. Χωρίς βεβαίως να φταίω εγώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά σας είπα, είναι το υπέδαφος, είναι ασθενές. Και πολλές φορές πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και το να λέμε για τον διάβολο, μερικοί όχι απλώς τρομάζουν, αλλά και εκεί κολλάει δαίμονη. Δεν νομίζουν ότι ο διάβολος θα μπει από την κλειδαρότρυπα ή μάλλον από την πόρτα του σπιτιού και κλειδώνουν την πόρτα. Τώρα βέβαια ότι μπορεί να μπει και από την κλειδαρότρυπα ο διάβολος, βουλώνουν και την κλειδαρότρυπα. Και έχουν και το φόβο, κάνουν την πρόσταση, τους πιάζουν και μήπως είναι κάτω από το κρεβάτι ο διάβολος. Βέβαια θα μιλήσουμε για τον διάβολο. Τώρα εδώ δεν ευθυνόμεθα εάν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Θα μιλήσουμε. Διότι δεν θα φτάσουμε την Αγγλικανική Εκκλησία που έφτασε στο σημείο να λέγει ότι ή κάποιον τελευταία πιστολογράφων που σχετικά με την Αποκάλυψη έγραψε ότι μιλάμε για διαβόλους, για όλους, και τρομάζουμε τον κόσμο για κόλαση, για κρίση. Μα και ο διάβολος είναι πραγματικότητα και η κρίση είναι πραγματικότητα και η κόλαση είναι πραγματικότητα. Και δεν έχουμε παρά ένα, διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αυτά να τα συνεννοήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα κρύψουμε. Μάλιστα, θα το πούμε την ερχομένη Κυριακή πρώτη Θεός, και χθες δεν προλάβαμε. Εκείνο που λέγει, τους λέει ο Άγγελος τους Αποστόλους, όταν τους απελευθέρωσε από την φυλακή, και να μιλάτε, λέγει, στο λαό, πάντα τα ρήματα της ζωής κάθε. Προσέξτε, πάντα τα ρήματα. Που θα πει, δεν θα κάνετε περιτομή του Λόγου του Θεού. Δεν θα τον κόψετε το Λόγο του Θεού, γιατί κάποιοι ενοχλούνται από κάτι. Και βέβαια τότε, για την Ανάσταση των Νεκρών, που εκκυρίσε το εις την διαπασόν. Η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάσταση των Νεκρών. Θα λέω ήταν το κεντρικό σημείο του κηρύγματος των Αποστόλων. Τι ενοχλούνται? Ο αρχιερεύς και οι περί αυτών. Καλύτερα, οι αρχιερείς, γιατί ήσαν στη διαθεσιμότητα πολύ που εκκριμάτισαν. Αρχιερείς και οι περί αυτούς. Τι σημαίνει? Αυτοί ήσαν σαν Σαδουκαίοι.
Δηλαδή, δεν επίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, δεν. Τι να σου κάνω, δεν πιστεύεις εσύ, δεν θέλεις, δεν ενοχλείται. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι θα πρέπει να σιωπήσω. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε όπως έφτασε, σας είπα, η Αγγλικανική Εκκλησία να μην αναφέρει πουθενά το διάβολο ή στα κηρύγματά της. Αυτό όμως είναι μία παρεκτροπή. Είναι φοβερό πράγμα. Αλλά ψυχολογικά όμως πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο ακροατήριο είναι αλληπαράδοση. Ωστόσο, θα ήθελα να λέγω ότι είναι μια παρόρμηση σε αυτές τις διάμονες ιδέες για κάτι που ο άνθρωπος μπροστά σε αυτή την παρόρμηση, ο ασθενής άνθρωπος, οδύρεται. Όταν έχει την παρόρμηση να κάνει κάτι κακό ή στον εαυτό του ή σε άλλον και βλέπει ηθικώς ότι αυτό στο οποίο παρόρμάται δεν είναι σωστό, ρημάζεται. Σας βεβαιώνω, ρημάζεται. Λέει, χτυπιέται, οδύρεται. Εκεί είναι βέβαια το δράμα ενός ανθρώπου που έχει αυτές τις έμονες ιδέες. Αλλά είναι όμως και η άλλη πλευρά που ήδη την έδειξα προηγουμένως, όταν έρχονται πονηρές σκέψεις στο μυαλό μας για κάτι κακό. Βεβαίως δεν έχουμε παρά να τις βγάλουμε. Θα πω ένα μόνο παράδειγμα και θα γίνει αντιληπτό, αντιληπτή η απάντηση. Έχουμε μια ζαρμπινιέρα στο μοναστήρι που είναι από κειμένο τώρα που φτιάξαμε, όχι μεταφερμένη, στη γη. Εκεί φύτρωσε ένα πλατάνι. Είναι 20 πόντους όλο το πλατάνι αυτό. Λέω σαν εκ των πατέρων, αυτό άμα δεν το βγάλετε από εδώ θα γίνει δέντρο ολόκληρο. Λοιπόν, τώρα που είναι 20 πόντους αυτό το πλατάνι, σκύβει κανείς, τραβάει με τόνο. Δεν είναι δύσκολο. Του χρόνου αυτό θα είναι μεγαλύτερο. Και αν κάποτε το αφήσουμε περισσότερο, θα είναι ακόμα ένα ολόκληρο δέντρο που θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο και με τις πονηρές σκέψεις, όταν τις βγάλουμε αμέσως κατά την προσβολή, ενώ μας προσβάλλει μία πονηρή σκέψη, τότε ο κόπος είναι κοντά στο μηδέν. Εάν όμως αφήσουμε αυτή την πονηρή σκέψη να κυριαρχήσει μέσα μας, από σκέψη να γίνει συνέστημα, να γίνει βούληση, δηλαδή να πάρουμε αποφάσει, να η καρδιά μας να αρχίσει να ερωτοτροπεί περί την σκέψη αυτή, η βούλησή μας να κινητοποιείται για την πραγμάτωσή της, και κάποια στιγμή αναστέλλουμε το κακό που θα θέλαμε να κάνουμε, το σκεφτόμαστε καλύτερα, αλλά δεν μπορεί αυτό να φύγει. Και τότε δυσκολευόμαστε πολύ. Γι' αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ότι πρέπει, αγαπητοί μου, πάντοτε να τρέχουμε να φόβουμε την προσβολή αμέσως. Λέει ένα χωρίο, ψαλμικό χωρίο, δηλαδή των ψαλμών. Εις τας πρωίας απέκτηναν πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Θα πει αυτό το εξής. Ιστορικά, ότι τα πρωινά σκότωσαν όλους τους αμαρτωλούς της γης, ιστορικά. Μάλιστα εδώ μια που μου έρθει τώρα στο μυαλό αυτό το χωρίο, να σας κάνω και μια πολύ χρήσιμη παρατήρηση για αυτά που θα πούμε στον Άγιο Κυρίλλο μετά. Τι σημαίνει εδώ ότι όλους γίνει αμαρτωλή της γης? Είναι, λέει, πονηρές σκέψεις. Τι θα πει εφώνευσαν, σκότωσαν όλους τους αμαρτωλούς της γης εις τας πρωίας? Σημαίνει, άμα γενέσει, άμα σκότωμα. Μόλις πάει κάτι να δημιουργηθεί μέσα μας, πονηρή σκέψη, κόπτω. Και οι νικητοί πατέρες, εδώ τώρα προσέξτε, άμα θα διαβάσετε τη Φιλοκαλία, παραδείγμα, θα αντιληφθείτε ότι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή αναγωγικά. Παίρνουν ένα στίχο από την Αγία Γραφή, μάλιστα πολλοί αγαπούν το ψαλτήρι και μην σας κάνει εντύπωση, πολλοί αγαπούν και το άσμα ασμάτων. Παίρνουν ένα στίχο, αυτό μπορεί να είναι, αυτός ο στίχος να είναι ιστορικό στο ψαλτήρι, γιατί στο άσμα ασμάτων δεν έχουμε τίποτα το ιστορικό. Τίποτα, ούτε ένα στίχο ιστορικό δεν έχουμε. Τίποτα. Και παίρνουν αυτόν τον στίχο και από ιστορικών τον κάνουν πνευματικό. Αυτό θα το δούμε στην ερμηνεία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας, όταν ερμηνεύουν τις προφητείες. Ο Άγιος Κύριος αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιεί.
Αλλά προσέξτε κάτι εδώ. Την μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιεί ο ορθολογισμός. Δηλαδή συγκεκριμένα δεν την χρησιμοποιεί ο προτεσταντισμός, που οι θεολόγοι του προτεσταντικού κόσμου είναι ουσιαστικά ορθολογιστές. Αυτοί οι διαβόητοι μεγάλοι καθηγητάδες της Ευρώπης του παρελθόντος και του παρόντος, στους οποίους μαθητεύουν οι Έλληνες θεολόγοι και έρχονται εδώ, κάποτε γίνονται και επίσκοποι αυτοί, και μαθητεύοντας εκεί κουβαλάνε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Και αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι τελικά δεν καταφέρνουν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή και ουσιαστικά παραπέμπουν. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική θέση, και πρέπει να την προσέξουμε. Γι' αυτό πολλές φορές γράφουμε και σε εφημερίδες και άρθρα και τα λοιπά, μα πού το είδατε εσείς αυτό γραμμένο? Αυτό δεν ερμηνεύεται έτσι, ερμηνεύεται έτσι. Είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος ερμηνείας και όχι η πατερική. Σε τούτο, και σε τούτο, έχουμε την πολύ μεγάλη διάκριση, το ξεχώρισμα δηλαδή της Ορθοδοξίας με των άλλων προτεσταντικών ή ρωμαιοκαθολικών κόσμων, τους οποίους βεβαίως θεωρούμε αιρετικούς. Και βέβαια είναι πολύ φυσικό να φτάνουμε και στην αθεία. Μην ξεχνάτε ότι η αθεία δημιουργήθηκε στην Ευρώπη εξαιτίας αυτής της μεθόδου της ερμηνείας. Ένας καθηγητής που όταν έγινε το Τσερνομπίλ και υπόθηκαν εκείνα που υπόθηκαν για την αποκάλυψη και λοιπά, δεν θα κάνω πιο πολύ αναφορά γιατί είναι γνωστά πράγματα αυτά, ερωτήθηκε, αυτό είναι δημοσιασμένο, έχω κρατήσει και το απόκομα σε ένα περιοδικό. Ερωτήθηκε αυτός ο καθηγητής, ερωτήθηκε και ένας γλωσσολόγος. Και οι δύο καθηγητές, υπάρχει επιστήμη, υπάρχει μια κοινό. Και ο μέν καθηγητής ο θεολόγος, έχει σπουδάσει βεβαίως στα Γερμανία και όπου αλλού, ο άλλος, προφανώς κι άλλος πρέπει να έχει σπουδάσει έξω. Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις, ο ένας, ο γλωσσολόγος, είπε καταπληκτικό. Ο θεολόγος είπε αστεία πράγματα. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι δύο αντιθετικές απαντήσεις. Ξαναλέγω, ο ένας είπε καταπληκτικό, ο γλωσσολόγος, ότι δηλαδή η Τσερνομπίλ θα πει άψυχος. Καταπληκτικό λέει. Ο θεολόγος είπε αστεία πράγματα. Βλέπετε, αυτός ο ίδιος καθηγητής, εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου. Προσέξτε, τον άκουσα με τα αυτιά μου. Κάνω και μερικά στήματα καμιά φορά, έτσι είναι το ζωηρότερο του πράγματος. Να λέγει ότι πουθενά, λέγει, δεν ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Ποιος? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πουθενά, λέει, δεν την ερμηνεύει σωστά. Διότι παίρνει τα φορεία της Αγίας Γραφής και τα ερμηνεύει αλλιώτικα. Μα τι, εδώ το σπουδαίο, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ερμηνεύει την Αγία Γραφή κατά των ορθόδοξων πατερικών τρόπων. Ενώ εκείνος, ο καθηγητής, δεν ερμηνεύει έτσι, γι' αυτό πουθενά δεν τον βρίσκει τον Άγιο Γρηγόριο να ερμηνεύει ορθά. Καταλάβατε, έχει πάρα πολύ σημασία. Βέβαια, πήγατε πιο πέρα τώρα, επειδή θυμήθηκα το ρητό των χωρίων, εις τας πρωίες απέκτηναν πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Να σας πω και εγώ είχα παραξενευτεί όταν πρωτοδιάβασα προ πολλών πολλών ετών, όταν πρώτο βγήκε η Φιλοκαλία, ο πρώτος τόμος, και διάβασα, μα λέω, πώς το παίρνει έτσι αυτός ο πατήρ, το ερμηνεύει έτσι αυτό το χωρίο. Βέβαια, σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, διότι αλλιώτικα δεν είναι κρυμμένα όλα. Είναι σφραγισμένα με 7 σφραγίδες. Νιώθετε δε, αν ερωτήσετε εδώ, γιατί, ίσως θα σας το πω και μέσα στον Άγιο Κύριλο απόψε, γιατί έτσι ερμηνεύουν και γιατί έτσι κρύβεται μια αλήθεια. Είναι πολύ απλό. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έπρεπε ο διάβολος να διαβάζει και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Προσέξτε, ο διάβολος. Διότι έλαφεν, ξέφυγε του σατανά, του διαβόλου, το γεγονό αυτή την ανθρωπίσω. Του ξέφυγε. Εκείνο το «εάν είσαι υιός του Θεού», πέσει πέτρα τα γύρω μισόλια. Εκτός του ότι έχει βέβαια εκείνη την πονηριά, όπως λέει ένα παιδάκι στο άλλο παιδάκι, σε νικάω. Που τόνει ο εγωισμός στο λουνού, όχι λέμε νικάς, παλεύουμε, παλεύουμε.
εδώ για να δημιουργήσει στον Χριστό εκείνο το αίσθημα. Θα λέγαμε ότι έτσι λοιπόν, με θεωρήσω ότι εγώ δεν έχω την ικανότητα να κάνω τις πέτρες ψωμιά. Λοιπόν, θα σου το δείξω αυτό. Να γίνουν οι πέτρες αυτές ψωμιά. Βέβαια, αστόχησε ο διάβολος. Αλλά αυτό είναι μία θέση. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι ο διάβολος βασανιζόταν όταν άκουσε τη χτυμπάφτιση του Κυρίου. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο έχουμε ευλογήσει. Τι είδους Υιός είναι αυτός? Το δε δόγμα της Αγίας Τριάδος ή το κρυμμένο και από τους Αγίους? Γιατί το κρυμμένο ενώπιον της ενωπροθήσεως? Για να μην το πάρει είδηση ο διάβολος και τελικά τη θέση του Αδάμ να την πάρει ο ενωπροθήσεως Υιός του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι η σοφία του Θεού. Εμείς δε οι άνθρωποι, όταν ερμηνεύουμε τώρα τις προφητείες, πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι είναι κρυμμένη αυτή η προφητεία πίσω από ιστορικά πράγματα, ιστορικά συμπλέγματα. Και λοιπόν, είπα συμπλέγματα, θα σας το εξηγήσω μέσα στον Άγιο Κύριο, ώστε να μπορούμε να ειδούμε το αληθές νόημα ενός χωρίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δε ακρεφνός ορθόδοξος αυτή η ερμηνεία. Γι' αυτό την εγγραφή δεν την ερμηνεύουν παρά μόνο και έχουν το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να έχει όλοι μας εδώ, όλοι βαπτιστήκαμε και όλοι έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αν θέλουμε να διατηρούμε όμως το Πνεύμα του Θεού, αν θέλουμε να το διατηρούμε, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, θα πέσουμε έξω. Όπως πέσουν οι χιλιαστέ. Βλέπετε, χιλιαστέ. Τελείως έξω. Και κάθε αιρετικός πέφτει τελείως έξω. Ενώ ο έχων το Πνεύμα του Θεού μένει στην ορθή ερμηνεία. Αυτά ως προς αυτήν την απορία.